Κύριε Αλιατσάτ, έχω την εντύπωση ότι οι συνθήκες στην εκλογική αναμέτρηση του 2014 είναι εντελώς διαφορετικές από το 2010, όταν η ΑΝΑΣΑ συμμετείχε για πρώτη φορά στις περιφερειακές εκλογές. Ποιο είναι το διαφορετικό, λοιπόν, αν το θεωρείτε κι εσείς, ότι συμβαίνει αυτό φέτος σε σχέση με το 2010 και για την προοπτική της δικής παράταξης? Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική συγκυρία, η οποία καθορίστηκε από την τετραετία της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών και των πολιτικών αυτών που είχαν σαν αποτέλεσμα να ζούμε σήμερα αυτή την φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας, την εξαθλίωση, την θέση στην οποία βρίσκονται οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες και φυσικά την αδυναμία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις δυσκολίες. Αναπαράγει αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Άρα αυτό το στοιχείο, το οποίο διαπερνάει κάθε ιστό της ελληνικής πραγματικότητας, δεν μπορεί παρά να είναι στοιχείο και της εκλογικής αναμέτρησης, έστω και αν αυτές οι εκλογές είναι αυτοδιοικητικές εκλογές. Επομένως, έχουμε την αίσθηση ότι οι συμπολίτες μας θα ψηφίσουν και με αυτό το κριτήριο. Και σε πολλές περιπτώσεις θα ψηφίσουν κυρίως με αυτό το κριτήριο, δηλαδή το πολιτικό χαρακτηριστικό, πώς θα μπορούν από πάνω τους να βουλούν αυτή την λαϊκή πολιτική που τους συντρίβει και επομένως μέσω των αυτοδιοικητικών εκλογών να στείλουν ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Άλλωστε, η διασύνδεση με τις ευρωεκλογές, επειδή γίνονται τις 25, τη δεύτερη λαϊκή Κυριακή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι πιο βαρύ, μάλλον έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, η πολιτικότητα των εκλογών αυτών όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή ή τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά που σίγουρα έχει η εκλογή για την περιφέρεια? Θα έλεγα για τις περιφερειακές εκλογές, χωρίς συζήτηση, η μεγαλύτερη βαρύτητα είναι στο πολιτικό χαρακτηριστικό. Σε δεύτερη μοίρα περνάει το κριτήριο της αυτοδιοικητικής αντίληψης, της αυτοδιοικητικής διάστασης, γιατί όντως ενδιαφέρει και ποιος θα είναι ο Περιφερειάρχης και ποιος θα είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι ένας Περιφερειάρχης, ο οποίος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κάτω από τις εντολές της μνημονιακής πολιτικής ή να είναι Περιφερειάρχης ο οποίος να υπακούει σε αυτή την τακτική, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει για την Ιόνιο Περιφέρεια και για την Κέρκυρα και τα υπόλοιπα νησιά. Επομένως, αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Ο κ. Τσίπρας το είπε υπό τη μορφή συνθήματος. Τρεις κάλπες, μία ψήφος. Σωστό. Για μας είναι σωστό αυτό. Αντίπαλοι σας ή τέλος πάντων συνυποψήφοι άλλων παρατάξεων, υποψήφοι άλλων παρατάξεων, προσπαθούν να περάσουν μία αίσθηση στους ψηφοφόρους ότι δεν ψηφίζουμε με βάση τα κόμματα, δεν έχει καμία σχέση ούτε κομματική αναφορά ούτε ιδεολογία, αλλά το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του Περιφερειάρχη, τα πρόσωπα για τους αντιπεριφερειάρχες και τα πρόσωπα των Περιφερειακών Συμβούλων. Πόσο ικανοί είναι? Εντάξει, αυτό είναι μια, από την πλευρά τους, είναι μια λογική γραμμή αμήνης. Δηλαδή, ποιοι το λένε αυτό? Το λένε συνήθως οι υποψήφοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το παλιό, ας πούμε, δικοματικό κατεστημένο. Δηλαδή, εκπροσωπούν λογικές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι σήμερα δεν τολμούν να πούν ότι εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ή τη Νέα Δημοκρατία και εφευρίσκουν τις λογικές των ανεξάρτητων, των δίθεν ανεξάρτητων και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι δεν είναι θέμα πολιτικής, αλλά προσώπων. Αυτό φυσικά, αν το πάει κανείς στο επίπεδο των δημοτικών εκλογών, έχει μια βάση, γιατί στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε μέχρι την τοπική κοινότητα που υπάρχει εκεί ο συγγενής, ο φίλος, ο γνωστός. Άρα εκεί θα μπορούσε κανείς να δώσει ένα μικρό ποσοστό όπου παίζει ρόλο το στοιχείο των προσώπων και των ανθρώπων που συμμετέχουν. Αλλά μέχρι εκεί. Του κύκλου, ασφαλώς. Αλλά μέχρι εκεί. Επομένως, είναι άμυνα είναι αυτό που λένε και στην πραγματικότητα προσπαθούν να συγκαλύψουν με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το επιχείρημα τις δικές τους αδυναμίες. Δηλαδή, αν παραδεχτούν ότι το ζήτημα είναι η πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα, οφείλουν να απαντήσουν και αυτοί που βρίσκονταν 4 χρόνια και τι θα κάνουν στα επόμενα χρόνια. Άρα για αυτούς είναι διαφυγή. Θα σας ζητήσω να μου πείτε 2-3 βασικά πράγματα τα οποία αρχίτε ως πρώτα στη λίστα σας, τα οποία εσείς θα κάνετε διαφορετικά τα 3,5 χρόνια που πέρασαν σε σχέση με την πρακτική, με τις πράξεις του κυρίου Σπύρου. Ποια θα ήταν? Εντάξει, το πρώτο πράγμα είναι το σχέδιο το οποίο έχουμε να δώσουμε άμεσα στην περιφέρεια οντότητα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο
αγωνιστικό και μαχητικό, είτε μόνιμα στους περιφέρεια, είτε με μέτωπο με τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς, για να εντοπίσουμε, να ενημερώσουμε και να επιβάλλουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή τις απαιτήσεις, τις δίκαιες απαιτήσεις της περιφέρειας Ιωνίων Ιζού. Τα γνωρίζετε αυτά. Έχουν σχέση με το ΦΠΑ, έχουν σχέση με τους άλλους προτιμησιακούς κανονισμούς που ισχύουν στο Αιγαίο και γενικώς θέματα που έχουν σχέση με την νησιωτική πολιτική και την νησιωτική ιδιαιτερότητα. Μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος δεν μας υπολογίζει. Είναι στη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρόσφατη παρουσία του στην Κέρκυρα, διεμήνυσε ότι το ΦΠΑ, δηλαδή η ανάγκη να μειωθεί και στο Ιόνιο το ΦΠΑ και να αξιομοιωθεί με αυτό που ισχύει στο Αιγαίο, είναι στην πρώτη γραμμή της κυβέρνησης υπό τον ίδιο στο επόμενο διάστημα. Άρα, κάνει μεγάλη αναφορά σε μειονεκτήματα της νησιωτικότητας. Άρα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη αρχή στην συνεννόηση με μια πολιτική ανατροπή που φαίνεται να έρχεται μετά από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο ζήτημα. Η οντότητα της περιφέρειας, που στην πραγματικότητα δεν κοστίζει κιόλας για μας. Δεν θέλουμε χρήματα, θέλουμε πολιτική προοπτική και πολιτική βούληση. Το δεύτερο είναι επίσης μια πρακτική που δεν θέλει πολλά χρήματα, που είναι πώς στρέφω και οργανώνω τις υπηρεσίες της περιφέρειας για να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης εκεί που βρίσκεται. Και όχι να του δημιουργείται η ανάγκη της μετακίνησης. Αυτό συμβάλλει, όπως αντιλαμβάνεστε, άμεσα στην δημιουργία συνδικών συνοχής στην περιφέρεια που λείπουν και που δημιουργούν τα τελευταία χρόνια συνθήκες και τάσεις να λένε διάφοροι συμπολίτες μας, κυρίως προς τα νότια, ιδιαίτερα στη Ζάκυνθο, για την περιφέρεια η οποία πρέπει να διαλυθεί. Εμείς αυτό πρέπει να το αναστρέψουμε. Μπορούμε να το αναστρέψουμε. Ο κύριος Σπύρου τα χρόνια αυτά δεν έκανε κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς το θεωρούμε ως μια από τις δύο πρώτες σημαντικές προτεραιότητες. Μια τρίτη προτεραιότητα είναι λογική που θέλουμε να βάλουμε στα πράγματα της συμμετοχής. Γυρνάμε τώρα στα χωριά και μας λέει δικαίως ο κόσμος, γιατί μας παίρνει μπάλα όλους. Θα ξανάρθετε μετά τις εκλογές. Λέμε λοιπόν εμείς ότι αυτό είναι ένα στοίχημα για την παράταξη, για την ανάσα, για τον χώρο που καλύπτουμε και λέμε ότι εμείς θα επανέλθουμε. Όταν βρεθούμε στην διοίκηση περιφέρειας, δεν θα καθίσουμε στις καρέκλες, τις πολιτικές καρέκλες των γραφείων, θα είμαστε μαζί με τους πολίτες. Που σημαίνει το τρίτο πράγμα είναι η επιστροφή στους πολίτες, η επιστροφή στη βάση, να συζητήσουμε από την αρχή θέματα που έχουν ξεκαθαρίσει, να συζητήσουμε από την αρχή τις απαιτήσεις που έχει η τοπική κοινωνία και επομένως μέσα και από αυτή την όσμωση να σχεδιάσουμε ένα μέλλον που ήδη έχουμε σχεδιάσει στα χαρτιά μας εμείς ως προοπτική και ως σχέδιο για την περιφέρεια, αλλά να βάλουμε την γνήσια λαϊκή φωνή και αντίληψη που υπάρχει σήμερα στην περιφέρεια των Ιωνίων Νησιών. Ένα ζήτημα κριτικής που δεχόσαστε και πολλές φορές όχι ιδιαίτερα ανοιχτά, αλλά υποχείως, είναι ότι προέρχεστε από την Κεφαλονιά και όχι από την Κέρκυρα. Θεωρείτε πως θα παίξει ρόλο. Και τι έχετε να πείτε σε όσους λένε, μα η Κέρκυρα είναι το κέντρο της περιφέρειας, η μεγαλύτερη διοικητική ενότητα με διαφορά από τις υπόλοιπες και μήπως έπρεπε ο υποψήφιος να είναι και κύριος. Με αυτή την έννοια δεν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να είναι από την Καλαμάτα, ας πούμε, από την Αθήνα. Έτσι. Δηλαδή, το επιχείρημα αυτό είναι λίγο, το είπατε σωστά, δεν αντέχει να βγει στην επιφάνεια. Δεν αντέχει. Γιατί δεν οι Κερκυραίοι και οι Κερκυραίες συμπολίτες και συμπολίτες έχουν αντιληφθεί, νομίζω πολύ καλά, και αυτό το βλέπουμε από την επικοινωνία που έχουμε, ότι δεν έχει καμιά αξία τελικά αν ο Περιφερειάρχης είναι ή δεν είναι Κερκυραίος. Γιατί το ζήσαν 3,5 χρόνια με έναν Κερκυραίο Περιφερειάρχη, ο οποίος έδειξε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε την Κέρκυρα. Δεν βοήθησε την περιφέρεια και επομένως μέσος ούτε την Κέρκυρα, αλλά και την ίδια την περιφέρεια αυτή, την Κέρκυρα αυτή καθ' αυτή, να ας υποθέσουμε ότι έκανε κάποια συγκεκριμένα έργα που ανέβασαν την ή την ανέδειξαν παραπάνω, δεν το έκανε. Άρα ξέρουν πολύ καλά, δεν έχει σημασία από πού θα είναι ο Περιφερειάρχης. Σημασία ότι ο Περιφερειάρχης να έχει σχέδιο για την περιφέρεια, να τη στηρίζει, να σέβεται τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή και φυσικά να ακούει τις φωνές της τοπικής κοινωνίας όπως αυτές εκφράζονται κάθε φορά από τα συλλογικά τους όργανα ή από τις κοινές των πολιτών ή από τις προσωπικές, αν θέλετε, αναφορές του κάθε πολίτη. Άρα αυτό είναι το κριτήριο. Και θα έλεγα, επειδή είπατε ότι ακούγεται κάπως σαν επιχείρημα από κάτω, θα έλεγα προκαλώ δηλαδή αυτές που το χρησιμοποιούν, γιατί το ξέρω ότι το χρησιμοποιούν, ας το βγάλουν επάνω, να το συζητήσουμε ευθέως. Κάτι τελευταίο. Η αριστερά είναι που να κυβερνήσει. Η καταπίκταση η αριστερά είναι που να κυβερνήσει την περιφέρεια. Και αν το τελευταίο, εγώ λέω ναι, είναι. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι να κυβερνήσουμε την περιφέρεια. Έχουμε μεγάλη εμπειρία
στην αυτοδιοίκηση, από όλες τις θέσεις της αυτοδιοίκησης, και πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράξη αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που νομίζουμε ότι συμπυκνώνουν το νέο μήνυμα της νίκης και της ανατροπής στα Ιόνια νησιά. Όσο για το γενικό, νομίζω ότι είναι η ώρα της αριστεράς στην Ελλάδα. Και θα έρθει αυτό, έρχεται δηλαδή μετά το πρώτο ηχηρό μήνυμα που θα υπάρξει σε αυτές τις εκλογές απέναντι στις μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Έρχεται το επόμενο, που είναι η ανατροπή στο συνολικό πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, που νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Πάσε καλά.